Με το βλέμμα στραμμένο στις έρευνες για τα κοιτάσματα υδρογόνων ανθράκων νότια και δυτικά της Κρήτης από την κοινοπραξία Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ που είχε ακόμα περιθώριο ενός χρόνου, το Ινστιτούτο Πετρελαϊκής Έρευνας του ΙΤΕ και το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία των ερευνών στην ενεργειακή μετάβαση. Τώρα που αντιμετωπίζουμε θέμα με το φυσικό αέριο και ο Πρωθυπουργός μας έχει αρχίσει να μιλάει ήδη δειλά-δειλά για αποθέματα στην Ανατολική Ευρώπη, στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να μην μείνουμε στα λόγια και μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο χωρίς την Ελλάδα. Δεν εννοείται Ανατολική Μεσόγειος χωρίς την Ελλάδα και χωρίς τα κοιτάσματα νότια και δυτικά της Κρήτης. Ο Αριστοφάνης Στεφάτος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογόνων Ανθράκων, έχοντας ήδη κάνει γνωστό ότι γίνονται προσπάθειες να δοθούν κίνητρα στους επενδυτές να επιταχύνουν τη διενέργεια των ερευνών στα θαλάσσια οικόπεδα της Κρήτης, σήμερα παρέπεμψε στο ρόλο των ίδιων των εταιριών. Υπάρχει μια ενεργειακή μετάβαση, υπάρχει μια στρατηγική αναθεώρηση τοποθετήσεων πολλών εταιριών, αλλά αυτό που το δικό μου το μήνυμα είναι ότι σε αυτή τη μετάβαση, σε αυτή τη συγκυρία, η Ελλάδα έχει στρατηγικά πλεονεκτήματα. Αποτελούμε έναν ελκυστικό τόπο για να προσελκύσουμε ενεργειακές επενδύσεις. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογόνων Ανθράκων, Αριστοφάνης Στεφάτος, σημείωσε πως το φυσικό αέριο ως σταθεροποιητής του ενεργειακού μείγματος θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ταχύτατη ενεργειακή μετάβαση. Για δε τους ερευνητικούς στόχους νότια της Κρήτης, σημείωσε ότι είναι περισσότεροι από 30. Άρα δεν υπάρχει θέμα αν διατηρείται το ενδιαφέρον. Το ενδιαφέρον σαφέστατα διατηρείται, διότι η γεωλογική δομή των στόχων που έχουν εντοπιστεί είναι παρόμοια με τη γεωλογική δομή άλλων πεδίων κάτω στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο και στην Κύπρο, οι οποίες αποδεδειγμένα περιέχουν ποσότητες φυσικού αερίου. Έχει μεγάλη γεωστρατηγική σημασία και θα έλεγα και ότι είναι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Αν προχωρήσει με επιτυχία αυτή η εκμετάλλευση για τη χώρα. Στην επιστημονική ημερίδα για την ενεργειακή μετάβαση τονίστηκε χαρακτηριστικά ότι οι στόχοι που έχουν τεθεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2030 να αλλάξει το ενεργειακό ισοζύγιο είναι εξωπραγματικοί. Σίγουρα η ανθρωπότητα θα πάει προς τα εκεί. Όμως ο τρόπος και ο δρόμος που έχει επιλεχθεί νομίζω ότι είναι πολύ προβληματικός. Ελπίζω σύντομα να διορθωθεί πριν φτάσουμε σε πολύ πιο έντονες κρίσεις. Διακεκριμένα στελέχη πετρελαϊκών Ινστιτούτων και ερευνητικών ιδρυμάτων συμφώνησαν πως η ενεργειακή κρίση θα έχει διάρκεια. Όπως κάθε χρηματιστηριακή κρίση, η οποία μόλις τελειώσει ετοιμάζει το παιδάκι της, ετοιμάζει την επόμενή της. Στη σημασία του ΙΤΕ και του Ινστιτούτου Πετρελαϊκών Ερευνών που εδρεύει στο Πολυτεχνείο Κρήτης, αναφέρθηκε ο βουλευτής Χανίων Βασίλης Διγαλάκης. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά αποδεικνύει έμπρακτα τη στήριξή της. Μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης το ΙΤΕ θα λάβει 56 εκατομμύρια ευρώ, μεταξύ των οποίων είναι και η χρηματοδότηση του Κέντρου Αηφόρου Ενεργειακής Μετάβασης εδώ στα Χανιά της Κρήτης. Στη διάρκεια της ημερίδας έγινε επίσης αναφορά στην ανάγκη δημιουργίας υποδομών στα νότια της Κρήτης για την εξαγωγή του φυσικού αερίου.